the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see yours. Καλησπέρα σας, ένα ακόμα comedy time μετά από πολύ καιρό. Ξαναγυρίσαμε λοιπόν και σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα αναμειφερθούμε και το πολύ μεγάλο γεγονός που έγινε χθες, έλαβε χθες χώρα στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα, είναι το Black Friday. Συγγνώμη για την πάυση, αλλά προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη λέξη για να το περιγράψω. Κοιτάξτε, το Black Friday το έζησα και εγώ ήδη από κοντά και ειδικά στα public, που γινόταν ο πανικός, δεν χωρούσε, δηλαδή δεν μπορούσε να κάτσε ένα μέρος, δεν μπορούσε να πνεύσεις, συσσαγωγικά, εντάξει. Γίνονταν τόσο χαμός. Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας έχει πιάσει τελευταία ένα κακό δαιμόνιο. Και εννοώ με το κακό δαιμόνιο ότι ό,τι και να γίνει στην Αμερική θα γίνει και εδώ πέρα. Ουσιαστικά το Black Friday που έγινε εδώ πέρα χθες ήταν το ίδιο με τις εκπτώσεις. Τι διαφορά έχει. Αλλιώς είναι το Black Friday στην Αμερική και αλλιώς το κάνουμε εδώ πέρα. Το Black Friday στην Αμερική είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, το προϊόν σε πολύ χαμηλή τιμή του. Δηλαδή πουλάνε το προϊόν σε πολύ χαμηλή τιμή, το οποίο είναι κανονικά, δηλαδή, το οποίο πλήζεται κανονικά. Δηλαδή π.χ. ας πούμε αυτό που πήρα εγώ, δεν άντεξα πέρα και πήρα τα ηχεία π.χ. στην Αμερική να κάνουνε, πες τώρα δική τιμή, δεν ξέρω, θα πω αναγυσία, βλαχία, πες ότι έχουνε 100-200 δολάρια. Με τη λογική, στην Αμερική θα έχει 50. Δυστυχώς, εδώ πέρα, ξεγράψω το. Εδώ πήγε, αυτά που πήρα εγώ είχαν 30 ευρώ, με την έκπτωση τα πήρα 21 ευρώ. Εντάξει, μου πείτε και είχα την έκπτωση. Αλλά ήταν πίσω από καλή έκπτωση. Τέλος πάντων, και οι τελικές μου εντυπώσεις από το Black Friday δεν ήταν και πολύ μεγάλες. Δεν είχε δηλαδή μεγάλη διαφορά από ό,τι έχουν και κανονικές εκπτώσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πανικός για κάποια προϊόντα τα οποία εν τέλει μπορείς να τα πάρεις και σε εκπτώσει. Δηλαδή έγινε τόσος χαμός, ουσιαστικά έγινε τόσος χαμός για το τίποτα. Είχε μια διαφορά, δηλαδή σε εκπτώσει δεν έχει τόσο πολύ κόσμο στα μαγαζιά όσο είχε χθες. Δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσετε τις ειδήσεις, αλλά γινόταν κακός ο χαμός. Τέλος πάντων,
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ Black Friday. Άμα κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Black Friday στην Αμερική και ποια στην Ελλάδα και ποια είναι η διαφορά του Black Friday στην Ελλάδα με διαφορά με τις εκπτώσεις, ας γράψει κάτω στα σχόλια ή ας μου στείλει μήνυμα. Γιατί εγώ το μόνο που καταλαβαίνω ότι Black Friday στην Ελλάδα, το χθεσινό Black Friday στην Ελλάδα, ήταν το ίδιο με τις εκπτώσεις που γίνονται σχεδόν όλο τον χρόνο. Δεν βλέπετε καμιά διαφορά. Δηλαδή, δεν είχε καμιά διαφορά από τις κανονικές εκπτώσεις, παιδί μου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, πότε είναι οι κανονικές εκπτώσεις. Δεν κατάλαβα μια διαφορά. Δηλαδή, όσο είναι εκπτώσεις κανονικές εδώ στην Ελλάδα, το ίδιο ήταν και χθες το Black Friday. Θα μου πείτε, έγινε πρώτη φορά. Αλλά πάλι το ίδιο ήταν. Γιατί αντιγράφουμε ένα γεγονός, ένα event, και αντί να το κάνουμε όπως είναι το ίδιο στην Αμερική, το κάνουμε, το προσαρμόζουμε σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική. Τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, Comedy Time. Να είστε καλά. Να προσέχετε τη ζωή σας. Και να προσέχετε. Γεια σας.